Λοιπόν, και για το ποιες ανησυχίες υπάρχουν και τι, πώς σκέφτονται να κινηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας το πει ευθύς αμέσως ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος, κοιτάξτε, background που έχει, κοιτάξτε θέα που μας δίνει, φωταγωγημένος, ο Λευκός οίκος, και έχει και λίγο αεράκι, βλέπω, από τη σημαία. Καλημέρα, Μιχάλη μου, καληνύχτα για σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Φέη, καλημέρα. Καλημέρα από το Λευκό οίκο. Έτσι, έτσι, υπέροχη εικόνα. Θέλω να δούμε λίγο παρέα, Μιχάλη, όλο αυτό που είδαμε στο βίντεο προηγουμένως με το θάνατο τώρα και του Ακίλ, του νούμερο 2 της Χεζμπολάχ. Τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν καταζητούμενος εκεί από το 83 και τι φόβος και τι ανησυχία υπάρχει πια για περιφερειακό πόλεμο. Λοιπόν, Φέη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάλι δεν γνώριζαν. Δεν το ήξεραν. Όχι, δεν το ήξεραν. Δεν είναι από πληροφορία αυτό. Είναι η δήλωση του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι, όπως και την προηγούμενη φορά, δεν τους είχαν ενημερώσει οι Ισραηλινοί. Αυτό είναι το ένα. Είναι αυτό που είπες για τον Ακίλ, ότι τον κατηγορούσαν για πάρα πολλά χρόνια, τον καταζητούσαν για πάρα πολλά χρόνια οι Αμερικανοί, και σήμερα οι Ισραηλινοί τους τον πρόσφεραν στο πιάτο. Στην ουσία τους είπαν ότι, κοιτάξτε, κάναμε τη δουλειά μας. Εμείς κάναμε τη δουλειά σας. Κάναμε τη δουλειά σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα η ανησυχία η μεγάλη είναι αυτό που συζητάτε σε όλη, και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, για τον περιφερειακό πόλεμο. Όλοι ρωτούν αν θα γίνει. Η απάντηση είναι, αν θέλει ο Νετανιάχου, θα γίνει. Είναι τόσο απλό. Έχει βάλει την ατζέντα του, προχωράει, χτυπάει παντού όπως βλέπουμε. Εάν θεωρεί λοιπόν ότι πρέπει να φτάσει τελείως στα άκρα, που σημαίνει ότι πρέπει να αναμειχθεί και το Ιράν, έχει τον τρόπο να το κάνει. Ας μην έχουμε αμφιβολία γι' αυτό. Οι Αμερικανοί, Μιχάλη μου, ζητώ συγγνώμη, πιστεύουν ότι το Ιράν θα αντιδράσει, θα αντισταθεί και θα απαντήσει δυναμικά στο Ισραήλ? Οι Αμερικανοί φοβούνται ότι το Ιράν δεν μπορεί να μην αντιδράσει, διότι τους έχει καταστρέψει τους συμμάχους στη Γάζα, έχει καταστρέψει τώρα τους συμμάχους του Ιράν στον Λίβανο, μένουν μόνο οι Χούθοι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όπως είπε ο κύριος Νετανιάχου, θα ασχοληθεί και με αυτούς μετά. Εάν λοιπόν χάσει αυτούς τους τρεις, και θεωρητικά έχει χάσει τους δύο, τι έχει το Ιράν στην περιοχή? Θα μείνει μέσα στη χώρα του, ενώ τώρα βρίσκεται και στο Ιράκ και στη Συρία και στην Λίβανο και στην Ιεμένη. Οι Αμερικάνοι λοιπόν φοβούνται ότι το Ιράν θα αναγκαστεί να αντιδράσει. Ο φόβος γιατί είναι έτσι, δεν είναι φόβος, είναι τρόμος, διότι και το Ιράν έχει πυρηνικά, δεν έχει πυρηνικά μόνο το Ισραήλ. Σωστά. Το άλλο το πρόβλημα, Φέη, είναι ότι δεν ακούει κανένα ο Νετανιάχου. Και είναι να έρθει και η Αμερική, Μιχάλη, κατά μία μέρα ανέβαλε το ταξίδι του. Ναι, το ανέβαλε. Θα δούμε αν θα πάει στη Νέα Υόρκη, δεν θα έρθει εδώ. Ναι. Έτσι θα πάει στη Νέα Υόρκη, όπου θα πάνε όλοι οι ηγέτες του κόσμου, θα πάει και ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας έφτασε ήδη. Έτσι. Υπολογίζουμε ότι θα είναι πάνω από 180 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως θα πάμε και εμείς όλοι οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα έρθει τελικά. Θα εξαρτηθεί από τις επόμενες 12 ώρες. Θα εξαρτηθεί από τι θα κάνει η Χεζμπολάχ. Αν με ρωτάς, νομίζω ότι η Χεζμπολάχ μετά από τα τελευταία χτυπήματα είναι αδύνατη πια οργάνωση. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σου πω, που μας το λένε εδώ σε αυτό το κτίριο, είναι ότι εχθές δεν τελείωσαν με τον Αγκίλ μόνο οι Ισραηλινοί. Τελείωσαν και με 11 άλλους. Δηλαδή φαίνεται ότι καθάρισαν, και συγγνώμη, που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, καθάρισαν, διότι αυτή τη λέξη άκουσα, καθάρισαν όλη την ηγετική ομάδα. Άρα, εάν είναι και ένα άλλο μήνυμα ότι προς τον Ναζράλα, ότι προφανώς γνωρίζουν που είναι. Και δείχνουμε στη φωτογραφία τον Ιμπραήμ Ακίλ, ο οποίος, από ό,τι βλέπω, Μιχάλη, αυτός, από το 83 ήταν καταζητούμενος στην Αμερική. Σε νεαρή ηλικία. Από το 83 είχε κάνει τις βομβιστικές επιθέσεις, στη Βηρυτό. Έτσι. Η πρώτη επίθεση είχαν οι Αμερικάνοι 60 νεκρούς, η δεύτερη επίθεση, αν δεν κάνω λάθος, 243 ή 245, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είχε επικηρυχθεί με 7 εκατομμύρια.
Και μερικοί ρωτούσαν εδώ ποιος θα πάρει τα 7 εκατομμύρια, θα τα πάρει. Ποιος θα τα πάρει, θα τα πάρει. Ο πιλότος του F-35 που χτύπησε. Και προφανώς δεν έχουμε άλλη φωτογραφία, γιατί έκτοτε δεν εμφανίστηκε πουθενά. Είναι σε πολύ νεαρή ηλικία. Πολύ σωστά. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Θέλω πριν κλείσουμε, Μιχάλη, και ενώ βλέπουμε πίσω σου τον φωτισμένο, τον φωταγωγημένο λευκό οίκο, δεν ξέρω, κοιμούνται όλοι τώρα μέσα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω για μια δήλωση που έχει προκαλέσει σάλο στην Κάμαλα Χάρις, αναφέρομαι, που είπε ότι αν μπει κάποιος ληστής μες στο σπίτι της θα τον πυροβολήσει. Λοιπόν, να σου πω, δεν είναι ο πρόεδρος Biden, είναι στην κατοικία του στο Delaware. Άρα είναι άδειος τώρα ο λευκός οίκος. Όχι, στις 10 και 22, άρα στις 5 και 22 δική σου ώρα, έφτασε η αντιπρόεδρος με το ελικόπτερο της εδώ. Επέστρεψε από τις προεκλογές της εκστρατείας. Θα με ρωτήσεις για τη δήλωσή του, το καταλαβαίνω. Ήταν σοκ. Μα είπε τώρα στην Όπρα Γουίνφρεϊ, αν μπει ληστής μέσα στο σπίτι μου, έχω όπλο και εγώ και ο σύζυγός μου και θα τον πυροβολήσω. Πώς το σκέφτηκε να το πει αυτό το πράγμα? Εξηγήσω γιατί, σαν γρήγορα, διότι πρέπει να φύγουμε από εδώ. Ναι. Έκανε διότι είχε κάνει την περίφημη κάφα ο Μάικλ Δουκάκης, ο Ελληνοαμερικανός υποψήφιος τότε, όταν του έκανα την κέρια ερώτηση, εάν θα δεχθεί να καταδικαστεί σε θάνατο ένας πιθανός βιαστής της γυναίκας του. Και είπε με στεγνό τρόπο όχι. Μάλιστα. Και ήταν το βράδυ εκείνο που έχασε τις εκλογές. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω αν θα τη σκοστήσει αυτή η απάντηση. Ναι. Λοιπόν, σε αφήνω να φύγεις, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι στιγμή που ναι. Καλή, ευχαριστούμε καλή πάρα πολύ. Μέρα. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.